Γίνονται και παραστάσεις γιατί οι καλλιτέχνες περνάνε πάρα πολύ δύσκολα. Μα είναι εντάξει χρόνο. Τώρα. Είναι μία λύση, αλλά είναι δυνατόν να βλέπεις. Αυτό είναι ίσως να έχει και καλύτερη θέατρο μέσα από αυτή τη σχισμή όμως. Ναι, πραγματικά είναι ένας διαφορετικός τρόπος. Βεβαίως πρέπει η σκηνή όπως είδαμε να είναι κυκλική όπως αυτή που βλέπουμε και βεβαίως υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των θεατών γιατί δεν μπορεί να υπάρξει δεύτερη σειρά, καταλαβαίνουμε με αυτό τη μέθοδο. Σε ευχαριστούμε Μίνα Μάρς. Σε λίγο θα έρθει και πάλι κοντά μας η Μίνα. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα. Θα πάμε τώρα στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης, καθώς εκεί βρίσκεται ο Αλέξανδρος Γίγος. Εκεί κατέστρεψαν γκράφτη με τους ήρωες της Επανάστασης του 1821. Αλέξανδρε. Ναι, καλησπέρα Τατιάνα, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε στον δρόμο που 12 ήρωες του 1821 έχουν ζωγραφιστεί εδώ από τον Εύρητο, όπως βλέπετε και την υπογραφή του. Βεβηλώθηκαν την προηγούμενη μέρα. Βλέπουμε το πρώτο έργο, το οποίο είναι ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, που αποκαταστάθηκε η ζημιά, καθώς συνεργεία του Δήμου από το πρωί κάνουν υπεράθρωπες προσπάθειες για να μπορέσουν να επαναφέρουν τα έργα στην αρχική τους κατάσταση. Όπως βλέπουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα ζωγραφισμένα μάτια της Μπουμπουλίνας, προσπαθεί ο άνθρωπος μας εδώ, ο κύριος Φώτης, να τα καθαρίσει. Τι ακριβώς κάνετε τώρα? Έχουμε περάσει αντιγράφητη όλες τις επιφάνειες και τώρα με ένα ήπιο καθαριστικό, το οποίο αφαιρεί τις μουτζούρες, θα περάσουμε την εξωτερική στιβάδα. Να βγάλουμε μία στιβάδα χωρίς να πειράξουμε τα χρώματα του έργου από μέσα. Όπως βλέπετε, αποκαλύπτεται το μάτι. Έχουν χρησιμοποιήσει σκληρή μεταλλική μπογιά. Με αυτόν τον τρόπο στοχεύεται να μην καταστραφεί το έργο. Ακριβώς, για να μην το καταστρέψουμε. Γιατί το έργο μόλις τελείωσε, το περάσαμε ειδικό αντιγράφητο υλικό για να μην ποτίζουν οι πόροι. Αυτό είναι που ουσιαστικά έσωσε κιόλας και την κατάσταση τώρα και μπορεί να γίνει η αποκατάσταση. Είχε προνοήσει ο Δήμαρχος να κάνουμε αντιγράφητο. Εδώ καταστράφηκαν, να πούμε Τατιάνα, 6 από τους 12 ήρωες του 1821 που ζωγραφίστηκαν στα 200 χρόνια, στην επέτειο που έχουμε των 200 ετών φέτος. Βλέπουμε εδώ πέρα και άλλο έργο το οποίο έχει καταστραφεί. Όπως και πιο πάνω είναι και άλλα έργα. Είναι πραγματικά ο κόσμος που έρχεται εδώ και περνάει, σταματάει, φωτογραφίζεται, βγάζει selfie. Μας λέει ότι για μας ήταν μια έκπληξη πάρα πολύ όμορφη αυτή. Αλλά όταν είδαμε αυτή την κατάσταση που βλέπετε αυτή τη στιγμή, τον Μάρκο Μπότσαρη να είναι ζωγραφισμένος, τα μάτια του να τα έχουν ζωγραφίσει σαν αυτά που κάνανε οι Τούρκοι όταν μπαίνανε στις εκκλησίες και ζωγραφίσαν τα μάτια των Αγίων, τους έχει στεναχωρήσει. Δεν μπορούν να αντιληφθούν ποια ομάδα ανθρώπων θα σκεφτόταν να έρθει να βεβηλώσει με αυτόν εδώ τον τρόπο που βλέπετε κι εσείς τους δέκτες σας τα έργα. Είναι πραγματικά ασύλληπτη η κατάσταση από ό,τι μας λένε εδώ πέρα οι περαστικοί και οι κάτοικοι της περιοχής. Να πούμε ότι τα πλάνα που βλέπετε αυτή τη στιγμή μεταδίδονται από τον καλό μας τον συνάδελφο τον Μανώλη τον Φακιδάρη. Βλέπετε και εδώ πέρα και άλλο έργο το οποίο είναι και αυτό βεβηλωμένο. Είναι μια κατάσταση όμως που όπως αντιλαμβάνεστε αυτή τη στιγμή μπορεί να διορθωθεί. Ήδη είναι το δεύτερο έργο που είδατε η Μπουμπουλίνα που προχωράει η αποκατάστασή του. Ψάξαμε λίγο να δούμε από πού εκπορεύονται αυτοί οι βανδαλισμοί. Να πούμε ότι ο Δήμος Ελληνικού και Αργυρούπολης έκανε αυτήν εδώ την παραγγελία στον γκράφιτι καλλιτέχνη, ο οποίος μας είπε ο Δήμος ότι είναι ανήλικος. Ρωτήσαμε, δηλαδή, επικοινωνήσαμε με τον Δήμαρχο και μας ανέφερε ότι ο καλλιτέχνης είναι 17 χρονών, ότι ονομάζεται Εύρητος και ότι του ζήτησαν να φτιάξει αυτά τα γκράφιτι για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση, για τον εορτασμό των 200 ετών. Και πράγματι, αυτός έτσι ο τείχος είναι πάρα πολύ εντυπωσιακός εκεί στο Δήμο Ελληνικού. Τώρα, ψάχνοντας λίγο, είδα ότι η άλλη άποψη, βεβαίως άλλη άποψη στο βανδαλισμό δεν υπάρχει. Ένα έργο τέχνης, όποιος και αν το έχει φιλοτεχνήσει, δεν το βανδαλίζεις.
Εδώ βάζουμε μια τελεία. Όταν λέω άλλη άποψη όσον αφορά στο αν έπρεπε να ανατεθεί στο συγκεκριμένο καλλιτέχνη να φιλοτεχνήσει, στο συγκεκριμένο γραφιτά να φιλοτεχνήσει τα έργα. Ψάχνοντας λοιπόν, γιατί πάντα, όπως ξέρετε, μας έχετε συνηθίσει εδώ, πάντα λέμε την άλλη άποψη, είδα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών που αναφέρονταν με αρνητικά σχόλια στον ανήλικο, λέγοντας ότι πρόκειται για έναν κρυφοναζί καλλιτέχνη. Αναφέρω τα δημοσιεύματα, έτσι, για να καταλάβουμε ενδεχομένως και γιατί κάποιοι βεβήλωσαν τα έργα τέχνης. Όχι να τους καταλάβουμε που τα βεβήλωσαν. Ίσως να συνειδητοποιήσουμε τι έγινε εκεί χθες το βράδυ, έτσι. Ότι ο συγκεκριμένος γραφιτάς έχει στο παρελθόν φιλοτεχνήσει νεοναζιστικά σύμβολα, αυτά είναι ισχυρισμοί του συγκεκριμένης ιστοσελίδας. Πάμε να δούμε λίγο τις φωτογραφίες που έχουν αναρτηθεί από την ιστοσελίδα, παρακαλώ. Πάμε να τις δούμε τις φωτογραφίες αυτές. Λοιπόν, εδώ μου τις έχετε. Λοιπόν, εδώ βλέπετε, πριν το προηγούμενο μπορώ να το δω. Δεν πειράζει. Βλέπω τώρα αυτή. Αυτή εδώ είναι η Ashley Babbitt. Η Ashley Babbitt είναι μεταξύ των οπαδών της συνωμοσιολογικής σέκτας του QAnon στην Αμερική, που εισέβαλαν με φασιστικό τρόπο μέσα στο Καπιτόλιο. Στο σελίδα, η εφημερίδα των συντακτών που έχει αναρτήσει αυτό το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Εύρητος έχει φιλοτεχνήσει στην ουσία την γυναίκα αυτή. Έχει υπογράψει, στην ουσία ακολουθώντας, είναι η νεκρή του Καπιτολίου, η γυναίκα η οποία πυροβολήθηκε, ακολουθώντας στην ουσία μία έτσι ακροδεξιά πολιτική. Και επίσης, πάμε να δούμε και τα άλλα δύο που έχει αναρτήσει η ιστοσελίδα. Πάμε να δούμε και τα άλλα δύο. Αυτό ισχυρίζεται η ιστοσελίδα, γιατί λέω ισχυρίζεται. Εμείς δεν έχουμε διασταυρώσει αν πράγματι ο ανήλικος έχει φιλοτεχνήσει αυτό το σταυρό. Αυτή είναι ισχυρισμοί της εφημερίδας των συντακτών, έτσι. Εδώ λέει Εύρητος, δεν ξέρω αν είναι η πραγματική του, δική του υπογραφή δηλαδή. Δεν ξέρω αν είναι του ιδίου καλλιτέχνη ή αν κάποιος έχει γράψει εδώ Εύρητος. Δεν το γνωρίζω. Μπορεί να είναι και του ιδίου όμως. Μπορεί να τα έχει αναρτήσει και ο ίδιος στην ιστοσελίδα του. Δεν ξέρω. Αυτός είναι ο Κέλτικος Σταυρός, που είναι ναζιστικό σύμβολο. Έχει υιοθετηθεί από φασιστικές οργανώσεις. Και επίσης ένα έτσι κατάπτυστο ισχυρίζεται στο σελίδα για τον Άρη Βελουχιώτη, αυτό εδώ, που η αλήθεια είναι ότι δεν θέλω ούτε να το διαβάσω. Και μετά από αυτά τα δημοσιεύματα είχαμε στη συνέχεια τη βεβήλωση του γκράφιτι στο ελληνικό. Δεν ξέρω αν έχουμε την ανακοίνωση του Δημάρχου, μ' ακούτε στο κοντρόλ. Την ανακοίνωση του Δημάρχου να διαβάσουμε. Μπορούμε να την διαβάσουμε, την ανακοίνωση του Δημάρχου, μετά την... Δεν την έχουμε την ανακοίνωση. Ο Δήμαρχος, ωστόσο, με τον οποίο ήρθαμε σε επικοινωνία, είπε ότι πρόκειται για ένα νεαρό, ανήλικο άτομο. Δεν έχει καμία σχέση ούτε με φασιστικές οργανώσεις, όπως είπε ο Δήμαρχος, ούτε με νεοναζί, ούτε τίποτα. Ότι είναι ένα πολύ ταλαντούχο παιδί, ότι είναι πάρα πολύ ωραίο το έργο και ότι έχουν εντυπωσιαστεί οι δημότες του Ελληνικού και της Αργυρούπολης. Και αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε σε απευθεία σύνδεση και τον καθαρισμό του γκράφιτι με τα ειδικά έτσι καθαριστικά τα οποία διαθέτει ο Δήμος. Αυτά λοιπόν. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι, Αλέξανδρε, ή να ολοκληρώσουμε και να περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Τατιάνα, είναι η τρίτη προσπάθεια αποκατάστασης του έργου αυτή τη στιγμή που βλέπετε ζωντανά στους δέκτες σας. Σιγά σιγά προχωράει στην ολοκλήρωσή της. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Αλέξανδρε. Αυτά λοιπόν και από εκεί. Θέλω να σας πω ότι έχουμε εξελίξεις. Πληροφορούμε ότι φέρεται ότι έχει ήδη παραιτηθεί ο κύριος Στάθης Λιβαθινός από το Εθνικό Θέατρο. Θα σας πούμε σε λίγο την εξέλιξη. Είναι εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Μείνετε κοντά μας. Θα σας δώσουμε όλο το παρασκήνιο. Ο κύριος Λιβαθινός, ο οποίος δίδασκε και στη Σχολή του Εθνικού. Ένας σκηνοθέτης, ο οποίος έχει πολύ μακρά πορεία, υπήρξε καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου, μετά από καταγγελίες για αυταρχική συμπεριφορά από σπουδαστές. Σε λίγο λοιπόν θα δούμε και αυτή την παραίτηση βόμβα, θα συνδεθούμε και με τα δικαστήρια, όπου ο Πασχάλης ο Τσαρούχας πήγε και κατέθεσε νέες καταγγελίες νωρίτερα από το Σωματείο των Ηθοποιών. Αλλά έχουμε ένα αποκλειστικό θέμα σε λίγο.
συνελήφθη και αλεύθηκε και αφέθηκε ελεύθερη η γυναίκα η οποία έχει μιμηθεί από τον ράπερ Lamanif για το διασυρμό του στο διαδίκτυο και όχι μόνο. Το παλικαράκι αυτό θυμάστε ότι είχε περάσει μια τεράστια περιπέτεια μετά από το διασυρμό του, είχε εξαφανιστεί, τον έψαχνε η αστυνομία, τον έψαχνε η οικογένειά του, είχε νοσηλευθεί. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ καλύτερα, είναι ξανά προσπαθεί να σταθεί στα πόδια του, έδωσε αποκλειστική συνέντευξη στην εκπομπή, ενώ σε λίγο θα σας δώσουμε πληροφορίες επίσης αποκλειστικές από τη μήνυσή του, αλλά και τις πληροφορίες για το ποια είναι αυτή η γυναίκα που συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερη τελικά. Μετά τις διαφημίσεις, μείνετε κοντά μας.